Έχουν περάσει 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, επίσης και από τη δολοφονία του Πακιστανού 8 μήνες πριν Λούκμαν. Και πού βρισκόμαστε? Η Χρυσή Αυγή, παρότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα αποτέλεσε το έναυσμα για να δώσει, να παραδώσει επιτέλους ο αρμόδιος υπουργός εκείνα τα χρόνια, ο Δένδας, αν θυμάμαι καλά, το αρχείο, τα στοιχεία που είχε μαζέψει εναντίον της Χρυσής Αυγής, να τα παραδώσει στην εισαγγελία και να δοθεί εντολή διερεύνησης της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Πέρασαν λοιπόν 4 χρόνια και βρισκόμαστε σχεδόν εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτό είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι, και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, ότι η Χρυσή Αυγή, ακριβώς επειδή δυσκολεύτηκε, έχει αναδιπλωθεί και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποποιείται την φασιστική, ναζιστική ιδεολογία της και προσπαθεί να βολευτεί μέσα στον τίμιο εθνικισμό, ο οποίος βέβαια τίμιος εθνικισμός συνομιλεί με την δεξιά, τη σκοτεινή δεξιά, την άκρα δεξιά, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθεί να αποκτήσει ρίσματα στην ελληνική κοινωνία, η οποία βαθιά δεν έχει και πολύ σχέση με το φασισμό ή τον ναζισμό. Χρέος λοιπόν όλων των δημοκρατικών πολιτών είναι να ανεδείξουν, να αναδείξουν και να επιμείνουν σε αυτό το ανελλήνιστο της Χρυσής Αυγής, το ανθεληνικό, ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός υπήρξε και διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες ακριβώς επειδή ήταν σε θέση να συνομιλήσει με άλλους πολιτισμούς, με άλλες κοινωνίες. Επομένως, είναι ο πολιτισμός που ακούμπησε πάρα πολύ στον άνθρωπο και στην ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τους άλλους. Και το επιχείρημα της Χρυσής Αυγής ότι οι ξένοι και οι μετανάστες μολύνουν την ελληνική κοινωνία, και αυτό το επιχείρημα βέβαια αγγίζει μερίδα του ελληνικού πληθυσμού, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχουν σχέση με τον ναζισμό ή τον φασισμό αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν εμείς οφείλουμε να αναδείξουμε, ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστική οργάνωση, αλλά κυρίως ανθεληνική και ανελλήνιστη παρουσία. Η σκέψη μου όλο αυτό τον καιρό είναι στην μητέρα του Φίσα, στους προφυλακισμούς που δέχτηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης και με την ανοχή πολλές φορές, και αυτό είναι το λυπηρό, και των δικαστικών και της αστυνομίας. Και επίσης ένα άλλο που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι πώς μέσα από την τυφλή εφαρμογή του νόμου πολλές φορές οδηγούμαστε στην δικαστική αταξία. Πώς είναι δυνατόν ο δολοφόνος, ο καθομολογίων δολοφόνος του Φίσα να έχει αποφυλακιστεί βάσει της 30μηνης παρέλευσης χρόνου και σύμφωνα με τον νόμο. Οι δικαστικοί δεν όφυλαν να γνωρίζουν ότι μετά την παρέλευση των 30 μηνών θα αποφυλακιστεί ο καθομολογίων δολοφόνος? Δεν θα έπρεπε να έχουν επισπεύσει το διαδικαστικό? Είναι απορία δική μου και νομίζω απορία κάθε δημοκρατικού πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν το αντιφασιστικό συλλαλητήριο του Σαββάτου ενάντια στην Χρυσή Αυγή και με το αίτημα να κλειστούν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής είναι ένα αίτημα που πρέπει να συγκινήσει, δηλαδή που οφείλει να συγκινήσει κάθε δημοκρατικό πολίτη. Θα οφείλουμε στον Παύλο Φίσα και στη μνήμη του ότι
χάρη σε αυτόν, και είναι βέβαια τραγικό έτσι όπως το λέω, αλλά θα μείνει στην ιστορία ότι αυτός, η δολοφονία του, έδωσε το έναυσμα για την δίωξη της Χρυσής Αυγής και κυρίως να αποκαλυφθεί και στην κοινωνία ο πραγματικός χαρακτήρας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.